Μάλιστα. Με την Ερμή του τι συμβαίνει? Με την Ειρήνη. Παρόλο που μου λέει συνέχεια ότι με συμπαθεί και όντως τον τελευταίο καιρό είχαμε έρθει και κοντά κάπως. Από τα πολλά θετικά σχόλια που της έκαναν οι κριτές, νομίζω ότι λίγο είχε πάρει τα πάνω της, είχε αλλάξει ο χαρακτήρας της και έλεγε, έβλεπε τον εαυτό της σαν την καλύτερη εκεί μέσα. Και ήταν και πιο επιθετική με την Αμανατίδου και τώρα τελευταία και την Ξανθούλα λίγο. Και σε μένα, δεν ξέρω, μου είχε κάνει και αυτή την επίθεση με τα ρούχα, μου είχε πει ότι αυτό που φοράει είναι σαν πιτζάμα. Εντάξει, δεν την παρεξηγώ γιατί είναι μικρή. Απλά νομίζει ότι αυτό που λέει. Καλά, πόσο μικρή, τι εννοεί? Είναι 19. Και εσύ 24. Είμαι λίγο μεγαλύτερη. Δηλαδή, να ήσουν εσύ 75 και να ήταν 13, να το καταλάβω. Αλλά θέλω να πω 19 με 24 δεν είναι και μεγάλη διαφορά, όχι? Εντάξει, όμως χρόνο με το χρόνο οριμάζουμε. Και η Ειρήνη, εντάξει, τώρα βγήκε από την εφηβεία. Μπορεί να. Κι εγώ, όταν ήμουν 18-19, νόμιζα ότι αυτό που λέει είναι πάντα το σωστό και δεν υπάρχει άλλη άποψη. Αλλά. Νομίζω ότι τα λέει με έναν τρόπο προσβλητικό. Δεν σημαίνει ότι δεν λέει το σωστό, απλά ίσως το λέει με λάθος τρόπο. Μάλιστα. Άρα αναγνωρίζω ότι μπορεί να έχει δίκιο η Ερμίδου. Μερικές φορές ναι, απλά τα λέει με άσχημο τρόπο και προσβάλλει πολλές φορές. Αυτό δεν είναι καλό τους ή άλλους? Βέβαια, ήρθε να μου ζητήσει συγγνώμη, να το πω και αυτό. Έχει ζητήσει? Ναι, από μένα ναι, γιατί δεν ήθελε να έχουμε άσχημες σχέσεις μεταξύ μας. Α, μισό λεπτό, αυτό που λες είναι σημαντικό. Έχει υπάρξει έτσι, ας πούμε, όχι ευγενής ή αγενής και με άλλα κορίτσια? Ναι, η αλήθεια είναι ότι μίλαγε λίγο απότομα στην Άννα την Αμανατίδου, παρόλο που έμεναν μαζί στο ίδιο δωμάτιο και τα πήγαιναν καλά. Απλά ήταν λίγο απότομη με την Άννα. Όμως η Άννα είναι πιο ευαίσθητη και τα έπαιρνε πολύ βαριά και στεναχωριόταν συνέχεια και μου έλεγε «Δεν μπορώ, θέλω να φύγω πολλές φορές». Η Άννα τώρα το λέει. Αυτό έχει πολύ μεγάλη συνάφεια με το σημερινό επεισόδιο, μάλλον με το χθεσινό επεισόδιο που εμείς σήμερα σχολιάσαμε στην εκπομπή, ότι είπε η Μικαέλα ότι υπάρχει αυτή πολύ μεγάλη κόντρα ανάμεσα στην Ερμίδου και στην Αμανατίδου, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν έχει φανεί ποτέ μπροστά στις κάμερες. Ισχύει πράγματι αυτό δηλαδή? Η αλήθεια είναι ότι μετά την αποχώρηση της Γαριφαλιάς και εγώ παρατήρησα ότι τα κορίτσια δεν ήταν τόσο κοντά και είχα ρωτήσει την Άννα και μου λέει ότι ποτέ πραγματικά δεν ήταν με την Ειρήνη, γιατί η Ειρήνη είναι πιο αυθόρμητη, πιο αντίθεση, ενώ η Άννα είναι πιο συναισθηματική και τα παίρνει πολύ βαριά τα σχόλια της Ειρήνης. Οπότε είχε αποφασίσει και η Άννα να κρατήσει μια πιο ουδέτερη στάση απέναντι στην Ειρήνη για να είναι καλά και να μην χρειάζεται να μαλώνουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που μου λέει, θα την κάνεις την ερώτηση. Απλώς έχεις έναν τρόπο. Είσαι πολύ ευθύς. Έχεις αυτό το γατουλέ. Το ωραίο. Πάντα αυτό δεν φεύγει. Το γλυκό, ρε παιδί μου. Αλλά θέλω να σου πω, σου κάνουμε τόση ώρα ερωτήσεις και την είδες να κομπιάζει πουθενά. Όχι, ήρεμη και ωραία. Και καλή ενέργεια. Και τάκ, τάκ, τάκ. Λέει ό,τι έχει συμβεί. Λοιπόν, πάμε στην τριάδα της φωτιάς. Αυτό που λέγαμε εμείς τριάδα της φωτιάς, που είναι η Μέγκη, η Εύη και η Μικαέλα. Η Μέγκη έφυγε. Έχει μείνει η Εύη και η Μικαέλα. Και έχει πει κάποια στιγμή ότι θα προτιμούσες εχθές να έφευγε η Εύη, γιατί χαλάει το κλίμα. Ναι. Πόσο το χαλάει και με ποιον τρόπο? Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα αρχικά κάτι με την Εύη, απλά με την αποχώρηση της Μέγκης η Εύη κράτησε μια πιο παθητική στάση και δεν ήθελε να βγαίνει καν από το δωματιό της. Έβγαινε, φόραγε γυαλιά, μας κοίταζε λίγο με έναν τρόπο περίεργο. Όλες τις κοπέλες, χωρίς να έχει συμβεί κάτι, δεν ξέρω. Ειδικά με εμένα, εντάξει, μιλάγαμε, λέγαμε ένα γεια, μπορεί να κάναμε τσιγάρο μαζί έξω. Και η Μικαέλα προσπαθούσε να έρθει πιο κοντά στις υπόλοιπες κοπέλες. Και έτσι, επειδή ήταν μόνες τους και εμείς όλες οι υπόλοιπες μαζί, δεν ήταν και ωραίο. Δηλαδή, η Μικαέλα θα μπορούσε να συνυπάρξει με εμάς, η Εύη όχι τόσο. Και δεν την ήθελες μόνο γι' αυτό, δηλαδή αυτό ήταν ο λόγος? Ξέρω, πολλές φορές ένιωθα άβολα έτσι με τον τρόπο που κοιτάει. Όχι απαραίτητο ότι έχει κάτι μαζί μου, αλλά. Άρα δεν ήταν, ας πούμε, για σένα το κριτήριο της απόδοσής της, γιατί σε αυτή τη σκηνή φωτογράφηση ήταν πολύ καλή. Ναι, συγκεκριμένη ήταν. Απλά στην αρχή βλέπαμε και ότι δεν τα πήγαινε τόσο καλά, αλλά είχε τη στήριξη της κυρίας Καγιά και πάντα έλεγε η κυρία Καγιά ότι φταίει το ότι υπερπροσπαθεί, όχι το ότι δεν ήταν καλή. Ενώ σε αντίθεση με εμένα, πάντα τα σχόλια ήταν πιο βαριά στον πρόσωπό μου. Και αυτό ίσως να με πείραζε λίγο. Η διάδα ή η τριάδα, παλιά η τριάδα, τώρα η διάδα, ήταν όντως πυρήνας προβλημάτων? Από εκεί ξεκινούσαν διάφορες όχι καλές ή δύσκολες καταστάσεις μες στο σπίτι? Κοιτάξτε,
η Μέγκη είναι αληθινή κοπέλα. Δηλαδή πάντα ήταν, είναι έτσι και μπροστά στο φακό και πίσω. Δηλαδή όταν είχε κάποια... τώρα, είναι η Ειρήνη είναι η δεύτερη που το λέει αυτό για τη Μέγκη. Και η Ροζάνα εδώ μας το είχε πει το ίδιο. Η Μέγκη έτσι όπως είναι, αν έχει κάτι με κάποιον, θα κρατήσει την ίδια στάση και μπροστά του και πίσω του. Εντάξει, η Μικαέλα μπορεί να... και η Εύη μπορεί να βρίζουν κάποιον, να κράζουν κάποια άλλη κοπέλα, αλλά μπροστά της μπορεί να είναι πιο γλυκές, να προσπαθούν να την προσεγγίσουν, όπως έγινε και με τη Γαριφαλιά που όταν έφυγε έγινε αυτό το σκηνικό και της είπαν πράγματα. Η Μέγκη ό,τι έλεγε πάντα αυτό ήτανε. Γι' αυτό την εκτιμώ κιόλας. Εντάξει, δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί της, μου άρεσε η στάση της. Είναι πολύ εντυπωσιακό λοιπόν αυτό που λες και που είπε και η Ροζάνα. Γιατί για τη Μέγκη έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη ιστορία, ξέρεις, υπήρχε πολλοί κόσμος που πραγματικά τη σχολίασε πάρα πολύ αρνητικά, γιατί μιλούσε έτσι πολύ ανοιχτά. Εντάξει, έχει πλάκα η Μέγκη, είναι καλή κοπέλα όμως. Εγώ πιστεύω, μ' αρέσουν τα αληθινά άτομα και μου άρεσε που ήταν έτσι. Σε λεπτάκι όμως τώρα, γιατί εγώ το έχω ακούσει κι άλλο και από αλλού αυτό, ότι η Μέγκη ήταν αληθινή με την έννοια ότι έλεγε τα ίδια πράγματα και on και off camera. Αυτό όμως δεν κάνει έναν άνθρωπο, το ότι έχει μια συνέπεια στο τι λέει και πότε το λέει και πού το λέει, δεν σημαίνει υποχρεωτικά και ότι είναι καλότροπος ή ότι είναι ευγενής. Καλό, αυτό εννοείται. Εσύ, εν συγκρίση βεβαίως με κάποιον που λέει μπροστά σου, αχ, αγάπη μου, τι γλυκιά που είσαι, και πίσω σου λέει δεν μπορώ να τη βλέπω, καταλαβαίνω ότι προετοιμάει κανείς το πρώτο κομμάτι. Αλλά εμείς σε δηλώσεις που έχουμε δει, τα κορίτσια, την Τριάδα Φωτιά, και τους το είχαμε πει και τις Μέγκες εδώ όταν είχε έρθει, ότι ήταν πολλές φορές πολύ απότομη, ήταν πολύ σκληρή και έχει τύχει φορές να χάνει ακόμα και το δίκιο της όταν το είχε. Εγώ πιστεύω ότι ο τρόπος της ευθύνεται στο ότι θεωρούσε ότι αν μιλάει έτσι, απότομα, θα είναι και περισσότερο καιρό στο παιχνίδι. Αυτή είναι η δική μου άποψη, γιατί... Εμάς μας είπε, ότι αυτό πουλάει. Εμάς μας είπε και μας εξήγησε, και αυτό ήταν ενδιαφέρον και προς τιμή της, ότι έχει μάθει μόνη στα ελληνικά, ότι δεν ήξερε και ότι αυτό την κάνει να νιώθει λίγο άβολα στο πώς να χειρίζεται τη γλώσσα. Να πάμε λίγο για να προλάβουμε να πούμε και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε τώρα με την αγαπημένη μας Ειρήνη εδώ. Στην αρχή νόμιζαμε ότι ήσασταν οι 19 και οι 3. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι είναι οι 2, άλλες 3. Και οι υπόλοιπες. Εσύ άνοικες σε κάποιο στρατόπεδο από αυτά τα 3 που καταλάβαμε ότι υπάρχουν, ναι, υπάρχουν όμως. Εγώ ήμουνα στη μεγάλη παρέα. Έκανα με τα περισσότερα κορίτσια παρέα. Άρα υπάρχει και η άλλη τριάδα. Δημιουργήθηκε... Ευελίνα, Μαριάννα, ναι. Ιωάννα. Ναι. Ευελίνα, Χριστιάνα και Χριστιάνα, Ιωάννα. Συγγνώμη. Χριστιάνα, όχι Μαριάννα. Χριστιάνα, Ιωάννα. Ναι, πάντα υπήρχε θεωρώ αυτή η τριάδα από τη μέρα που μπήκαμε στο σπίτι. Δεν ήταν τόσο φιλικές με εμάς, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Δηλαδή περνούσαμε και από πίσω μας ψιθύριζαν αυτό. Ούτε αυτές. Θα τρελαθώ τι μαθαίνουμε σήμερα. Ανατροπή. Πραγματικά ανατροπή. Αλλά εντάξει, στο τέλος ειδικά τώρα πριν φύγω είχαμε χωριστεί αρκετά. Δηλαδή ήταν οι τρεις τους και οι υπόλοιπες. Νομίζω ότι αυτός ο διαγωνισμός, αυτός ο, χρειάζεται μία τριάδα να υπάρχει πάντα. Ναι, και αφού μία άρχισε να διαλύεται, σου λέει να... και μία άλλη. Μία καινούρια. Πώς ήταν όμως τώρα για σένα η εμπειρία σου μέσα στον Greece's Next Top Model, πες μας. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ήθελα να φύγω, ήθελα να κάτσω λίγο ακόμη. Αλλά εντάξει, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Νομίζω ότι σίγουρα μετά από αυτό θα μου ανοίξουν δρόμοι και το εύχομαι. Γνώρισα κοπέλες που θα κρατήσω σχέσεις σίγουρα. Επαγγελματίες που θα σου χρειαστούν στην συνέχεια. Ναι, σίγουρα. Και η κυρία Καγιά και ο κύριος Κουλός και ο κύριος Μπράτης. Για μένα, ο κύριος Μπράτης είναι γλυκούλης. Εκτιμούσα πάντα τη γνώμη τους και την άποψή τους. Μου άρεσε. Την ενέργεια πώς φαινόταν? Τη συμπαθούσα πάρα πολύ και τη συμπαθώ. Η Έλενα? Και την Έλενα. Αλλά η Ζενεβιέ, δεν ξέρω, ήταν πολύ καλή μαζί μου. Δηλαδή, ακόμη και όταν μου μίλαγε άσχημα, το έλεγε... Καταλάβαινε ότι το έλεγε επειδή με νοιάζεται και ότι θέλει να πάω μπροστά. Μάλιστα.